Να ακολουθούμε πάρα πολύ στενά από εδώ τα ελληνοτουρκικά. Φαντάζομαι και εσείς, φίλες και φίλοι, εξάλλου δεν θα μπορούσατε να ξεφύγετε από αυτές τις ειδήσεις, μιας και όλα τα κανάλια, τα ελληνικά, το έχουν ως πρώτο θέμα. Τι είπε ο Ερντογάν, που το πήγε ο Ερντογάν, τι έγινε με αυτό, τι έγινε με εκείνο. Πριν όμως σχολιάσαμε εδώ με τον Βαγγέλη ότι είδαμε και τα F-16, τα οποία είναι στα ψηλά αυτό. Κάτι λέει, κάτι λένε όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Φενέκο. Καλημέρα σας, Ναυαρχέ μου. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα και σας ευχαριστώ για την τιμή να με θεωρείτε φίλε σας. Έχετε τέτοια παρουσία και τέτοιες θέσεις οι οποίες συζητιώνται μετά από πολλές ημέρες στην επικαιρότητα και όχι μόνο, και στα στόματα των ειδικών και αρμοδίων για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δεν μπορούμε εμείς να το ευχαριστούμε παραγνώρισουμε για την αποδοχή της πρόσκλησης πάντα. Δεν μας χαλάτε χατήρι. Λοιπόν, διαβάζω διάφορα, Ναυαρχέ μου, ότι εδώ στο Λασίθι, ξέρετε, στην Κρήτη είμαστε κοντά στον τουρκολιβικό. Τι γίνεται, έχουμε κάποια εξέλιξη επ' αυτού, γιατί συνεχίζουν οι Τούρκοι. Και δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν σχετικά με την ΑΟΣ της Λιβύης, και δεν επεκτάθηκε στο σύμφωνο αυτό, αλλά μίλησε για την ΑΟΣ της Κύπρου. Μήπως αυτό είναι μια τρίμπλα η οποία απλά θέλει να δημιουργήσει άλλες εικόνες από αυτά που θέλει να κάνει? Ναι, κοιτάξτε, ωραία. Έχουμε δύο θέματα λοιπόν. Το ένα είναι το τουρκολιβικό, το δεύτερο είναι τα F-16 και του Μενέντες. Ας δούμε λίγο το τουρκολιβικό. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την συμφωνία του μνημονίου που έχει η Λιβύη με την Τουρκία, που σημειωτέων κάνουμε ένα τεράστιο λάθος, γιατί τραβάμε μια γραμμή φαρδιά που περνάει από τις τουρκικές ακτές και καταλήγει στη Λιβύη. Ενώ το μνημόνιο το τουρκολιβικό καθορίζει μόνο δύο μικρά στίγματα. Εμείς το έχουμε υιοθετήσει στην προπαγάνδα την τουρκική. Τέλος πάντων, εδώ υπάρχει ένα εξής ζήτημα. Εάν η συμφωνία που είναι απόρριτη μέχρι στιγμής της Λιβύης με την Τουρκία αφορά απλή μίσθωση μια συγκεκριμένη περιοχή για να κάνει έρευνα, ή αν είναι leasing, δηλαδή για πολλά χρόνια μεταβίβαση κυριαρχικών δικαιωμάτων σε συγκεκριμένες περιοχές εντός αυτής της περιοχής για να κάνει έρευνες. Οι Ιταλοί έχουν διαρρεύσει ότι πρόκειται για leasing για 50 χρόνια. Αν είναι γι' αυτό, τότε έχουμε τις εξής διαβαθμίσεις. Η μία διαβάθμιση είναι να είναι κοντά στην Λιβύη, στον κόλπο του Τομπρούκ ή στον κόλπο της Σύρτης, που και αυτό, αν θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτά τα προβλήματά του, που δεν μας επηρεάζει εμάς άμεσα, όμως επηρεάζει την εμφυλιολιβική διαμάχη. Η δεύτερη περιοχή θα είναι να είναι μέσα σε περιοχές που εμείς έχουμε πει ότι είναι δικιά μας ΑΟΣ και το έχουμε πει νόμιμα. Η μία περιοχή είναι αυτή με την Αίγυπτο που καθορίσαμε και η άλλη περιοχή είναι σύμφωνα με τον νόμο Μανιάτη του 2011-2001, ο οποίος λέει ότι επειδή ακριβώς δεν έχει οριοθετηθεί η συμφωνία μας με τη Λιβύη, εμείς θεωρούμε ότι η μέση γραμμή είναι η συμφωνία μεταξύ Κρήτης δηλαδή και Λιβύης. Μάλιστα. Αν λοιπόν έρθουν σε αυτή την περιοχή, τότε υπάρχουν και οι εξής δύο διαβαθμίσεις. Η μία είναι να είναι απλή έρευνα από ένα ερευνητικό πλοίο, που οπωσδήποτε πρέπει να προηγηθεί των γεωτρήσεων, άρα μας δίνεται η δυνατότητα να αρχίσουμε να αντιδρούμε σε αυτή την παράνομη πράξη. Και η δεύτερη, πιο καραμπινάτη ενέργεια, είναι να στείλει ένα γεωτρύπανο να αρχίσει να κάνει έρευνες στο βυθό, που εκεί πλέον στρατιωτικοποιείται η σύγκρουση. Ναι. Τώρα όσον αφορά τα F-16 και την, γιατί έρχεται και αυτό μέσα σε αυτή την υπόθεση, γιατί δημιουργούνται οι προϋποθέσεις έντασης με όλα αυτά σχετικά με, την, με τα δεδομένα τα οποία δημιουργούνται με το ότι δεν υπάρχουν πια αυτές οι υποχρεώσεις από την πλευρά της Γερουσίας, τίθεται θέμα της Τουρκίας, από την πλευρά της Τουρκίας, σχετικά με, με την αποδοχή τους σε F-16, την παροχή αυτή των F-16, και με μοναδικό ανάχωμα το κύριο Μενέντες. Ναι, βεβαίως. Θα σας πω και γι' αυτό και θα το συνδυάσω και με την απάντηση που έδωσε το State Department, ότι είναι παράνομη η συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υποστηρίξουμε εμείς το εξής, κατά την άποψή μου. Το ένα επιχείρημα είναι ότι η κυβέρνηση της Λιβύης δεν μπορεί να υπογράφει τέτοιες συμφωνίες, διότι έχει αναλάβει την Πρωθυπουργία, που την έχει ξεπεράσει την εντολή που είχε από τον ΟΗΕ και από τις συμφωνίες
για να πάει την Λιβύη σε εκλογές ήταν να τις πάει μέχρι το Δεκέμβριο του 2021. Μάλιστα. Δεν το έκανε, έχει ξεφύγει, έχει παρανομήσει και ακόμα χειρότερα, επειδή υπάρχει ένα Ιωνής Σύνταγμα που, είναι το, που έχει συμφωνήσει η Λιβύη και το κάνει το 2017 νομίζω, απαγορεύει σε κυβερνήσεις να υπογράφουν συμφωνίες διεθνούς χαρακτήρα. Συνεπώς είναι καραμπινάτη παρανομία και εμείς πρέπει να αντιδράσουμε, είτε μας επηρεάζει είτε δεν μας επηρεάζει άμεσα. Γιατί στο μέλλον μπορεί σε πρώτη φάση να μην έρθει στα δικά μας, αλλά να έρθει σε δεύτερη φάση στο μέλλον. Άρα πρέπει από την αρχή να είναι συγκεκριμένη η πολιτική μας. Τώρα, σε ό,τι αφορά με τα F-16, το State Department τον τελευταίο καιρό είχε κάνει κάποιες δηλώσεις θετικές για μας. Ο Δε Μενέντες προσπάθησε να εισάγει στο καινούριο νομοσχέδιο που υποβλήθηκε στη Γερουσία για τον αμυντικό προϋπολογισμό, ο οποίος στην ουσία είναι ο εκτελεστικός νόμος για την εφαρμογή της ήδη ηλυμένης απόφασης για τα αμυντικά ζητήματα στην Αμερική, προσπάθησε να εισάγει σε τροπολογία αυτό που είχε συμπεριλάβει και στον αρχικό νόμο για τα αμυντικά συστήματα τα αμερικάνικα, για τα αμυντική στρατηγική της Αμερικής. Μάλιστα. Βγαίνει λοιπόν ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας αυτής του House, που είναι και η Γερουσία και το Κογκρέσο μαζί, και λέει ότι όσες τροποποιήσεις δεν έχουν ευρεία συνένωση να μην μπουν στο νομοσχέδιο. Και μέσα σε αυτή τη λογική βγήκε απ' έξω και η τροπολογία Μενέντες. Όμως δεν είναι καταστροφή, πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Είναι ο εκτελεστικός νόμος είναι αυτός. Γιατί δεν περιλαμβάνεται, δεν επαναλαμβάνει αυτό που περιλαμβάνει η στρατηγική των ΗΠΑ για την άμυνα, που το περιλαμβάνει αυτό. Και αυτό πρέπει να μας είναι ένα καμπανάκι, ότι ενδεχομένως η εκτελεστική εξουσία των ΗΠΑ που είναι το State Department να έχει πάρει άλλες αποφάσεις για τη συνέχεια των F-16. Ναι, γιατί υπάρχει και προκύπτει ένα δεδομένο εδώ, ότι αυτό εξυπηρετεί και τον ίδιο τον Biden σαν πρόεδρο των ΗΠΑ, που σε ανάλογες περιπτώσεις δεν θα εμποδίζεται από τέτοιες προϋποθέσεις σε άλλου τύπου ενέργειες, και φοβούμαστε ότι αυτό είναι ένα σκαλοπάτι άλλων ενεργειών, όχι μόνο απέναντι σε εμάς αλλά γενικότερα. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας, γιατί στην ουσία ο πρόεδρος των ΗΠΑ ούτως ή άλλως, όταν θέλει να υπερβεί κάποιο νόμο που έχει ψηφιστεί από το χάος των αντιπροσώπων, θα πρέπει να το τεκμηριώνει επαρκώς και για τρεις μήνες στη συνέχεια, με τακτικές αναφορές, να ενημερώνει όλη την αντιπροσωπεία για την εξέλιξη της αυτής παρέκβασής του. Συνεπώς, με το να μην περιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή στον προϋπολογισμό, δεν λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί στα έξοδα, που σημαίνει ότι του δίνει ένα εργαλείο να διαχειριστεί με την παρέκβαση αυτή το ζήτημα. Πιστεύω λοιπόν ότι πολύ σύντομα θα ακούσουμε κάποια απελευθέρωση για τα F-16 στους Τούρκους. Μάλιστα. Τώρα, σήμερα έχουμε μια τακτική συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Και υπάρχουν σκέψεις ότι αυτό πια θα γίνεται σε σχεδόν μόνιμη βάση, όχι μόνο για το θέμα των λειτουργικών, αλλά και για το μεταναστευτικό. Τι βλέπουμε, γιατί υπάρχουν και επαφές του Δένδια με τον Υπουργό μας Εξωτερικών, με την Αίγυπτο κλπ. Τι μπορούμε να περιμένουμε μετά από μια τέτοια συνεδρίαση? Ξέρετε, η έννοια του ΚΙΣΕΑ έχει εκλειφθεί ότι είναι, επειδή είναι ένα εργαλείο διαχείρισης κρίσεως, ότι συνεδριάζει στις κρίσεις. Αν εμείς βάζουμε το ΚΙΣΕΑ να συνεδριάζει συνεχώς, τότε στην ουσία δημιουργούμε μια τεχνητή κλιμάκωση της αντίληψης περί κρίσεων. Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε πριν συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ να λειτουργούν οι επιτροπές της Βουλής. Δηλαδή να επιτυχάνεται σε κάποιο βαθμό μια συνένεση πολιτική, να συζητιούνται τα θέματα της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής και μετά στη συνέχεια να πηγαίνουν οι προτάσεις ή οποιασδήποτε στο ΚΙΣΕΑ για έγκριση ή οτιδήποτε. Και το ΚΙΣΕΑ να συνεδριάζει με φιδό και με διευρυμένη σύνθεση, δηλαδή να μετέχουν και οι επιχειρησιακοί φορείς που είναι ο ΑΓΕΘΑ, η αρχηγή των ενόπλων δυνάμεων, ο αρχηγός της ακτοφυλακής και του λιμενικού, και να αποκτήσει πραγματικά ένα εργαλείο χειρισμού κρίσεων και όχι ένα πολιτικό εργαλείο διαχείρισης της κρίσεως σε κομματικό επίπεδο.
Είναι ένα στάδιο τώρα, που πολύ σωστά το τοποθετείτε, γιατί πραγματικά μέχρι τώρα έτσι λειτουργεί, το έχουμε δει, είναι διαχρονική αυτή η λειτουργία και, διαχέεται και στον κόσμο ένας φόβος κάθε φορά που συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ σε τέτοιες περιόδους. Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν το ΚΙΣΕΑ πραγματικά να έχει και να βγαίνουν λύσεις από το ΚΙΣΕΑ, διότι αν είναι να συζητάμε για το πώς θα μειώσουμε την επικοινωνιακή επίπτωση των τυχών κρίσεων και όχι επί της ουσίας πως θα διαχειριστούμε μια κρίση, τότε έχουμε πρόβλημα στη λειτουργία του. Γι' αυτό επιμένω, πρέπει να πηγαίνουν συγκεκριμένες επεξεργασμένες επιλογές με ευρεία πολιτική συνένεση και με συγκεκριμένες επιλογές, ώστε το ΚΙΣΕΑ να βγαίνει από εκεί και να λέει πήραμε μία, δύο, τρεις αποφάσεις. Ναι. Τώρα έχουμε και μια συμφωνία, εγώ θα τη βάλω εντός εισαγωγικών, μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Πώς επηρεάζει τώρα εδώ την Ανατολική Μεσόγειο το όλο θέμα, γιατί υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με την ακριβή οριοθέτηση αυτή της ΑΟΣ, γιατί υπάρχουν δύο κοιτάσματα από ό,τι έχουμε δει εκεί. Θα επηρεαστεί η περιοχή, θα κάνει πιο έντονη την παρουσία του Ισραήλ, θα ανατρέψει κάποια δεδομένα, γιατί ακούσαμε και τον Ερντογάν ότι η καρδιά του και η λογική του είναι και προς τρεις υπήρους και. Και λοιπά και λοιπά, επεκτείνεται δηλαδή η Τουρκία σε διάφορες πλευρές. Συνδέονται? Ναι, βέβαια, οπωσδήποτε συνδέονται και μας συμφέρει αυτή η συμφωνία Λιβάνου Ισραήλ. Θα σας πω γιατί. Διότι η Τουρκία βασιζόταν αυτή τη στιγμή σε αυτή ακριβώς την αντιπαράθεση που υπήρχε, έτσι ώστε στο κομμάτι το κατεχόμενο να λειτουργεί με μεγαλύτερες απαιτήσεις και διεκδικήσεις και να λέει ότι έχει και αυτό την ΑΟΣ και να απαιτεί και αυτό περιοχή. Υπέρ της Κύπρου της Δημοκρατίας, υπέρ του κατεχόμενου. Τώρα λοιπόν που λύνεται αυτό το πρόβλημα, επιταχύνονται οι διαδικασίες ερευνών, τα κοιτάσματα αρχίζουν και γίνονται εκμεταλλεύσιμα, γιατί είναι μεγαλύτερα πλέον και συμμετέχουν όλες οι περιοχές, και συνεπώς η πολιτική της Κύπρου για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων αποκτάει μεγαλύτερη βαρύτητα εναντί του παρελθόντος. Αυτό είναι εις βάρος του Ερντογάν. Και πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος που μπορεί να το διαχειριστεί είναι είτε να αυξήσει την επιθετικότητά του με γεωτρήσεις σε συγκεκριμένη περιοχή για να δείξει την παρουσία του, είτε πιέζοντας για να μετάσχει και αυτό στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αλλά για να το κάνει αυτό πρέπει να βρει κοιτάσματα. Γι' αυτό επιμένω ότι δεν είναι η πρόθεση του μόνο η πρόκληση. Θέλει να βρει κοιτάσματα και θα στείλει τα γεωτρύπανα εκεί που πραγματικά μπορεί να βρει κοιτάσματα. Μάλιστα. Και ένα από αυτά πάντως είναι και εδώ από κάτω μας. Ένα κοιτάσμα φαίνεται ότι είναι εδώ στο Λασίθι, κάτω από την Ιερά Πέτρα Ναυαρχέμου. Οπότε γι' αυτό ανησυχούμε ιδιαιτέρως εδώ σαν περιοχή. Είναι πολύ εύστοχο αυτό που είπατε και γι' αυτό ήταν λάθος μας που πάγωσαν οι έρευνες στις συγκεκριμένες περιοχές από την πλευρά μας. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι αν οι εταιρείες μεγάλες είχαν έρθει και ήδη έκαναν έρευνα, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο για την Τουρκία να έρθει στις ίδιες περιοχές και να κάνει και αυτή η έρευνα. Τώρα με τα 12 μίλια που συζητιέται ότι θα. Είναι αυτό που είχατε πει εσείς, μετά από λίγες μέρες αναφέρθηκε πια από επίσημα κυβερνητικά. Οπότε θα γίνει, μπορεί να γίνει ή θα έχουμε πάλι έτσι αναμπουμπούλα και γκρίνια από τους Τούρκους? Ότι θα έχουμε αναμπουμπούλα Ότι θα έχουμε αναμπουμπούλα θα έχουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Όμως ότι θα μπορούμε να το κάνουμε τα 12 μίλια και το έχουμε ανακοινώσει στην Κρήτη και ότι οι γραμμές βάσεως στην Κρήτη είναι ήδη έτοιμες, έχει και ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα, ότι μπορούμε να επικαλεστούμε ότι ακριβώς επειδή η Κρήτη αποκτάει μεγαλύτερη βαρύτητα και για το ΝΑΤΟ και για την δραστηριότητα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, είναι γιατί, και η βάση στα Χανιά. Και άμα δούμε και το χάρτη, οι Τούρκοι διεκδικούν την Κρήτη εκτός στα Χανιά όλο το υπόλοιπο. Στα Χανιά δεν θέλουν. Δεν τα θέλουν. Τα 12 μίλια ως αναγκαστικός χρέος του διεκδικητικού δικαίου θα έχουν και μια πρόσθετη αξία, διότι θα λες ότι έχω μεγαλύτερη ικανότητα να προστατεύσω τη συγκεκριμένη περιοχή. Mm. Δηλαδή έχουμε όλα τα επιχειρήματα για να κάνουμε 12 ναυτικά μίλια στην Κρήτη. Ναι, αυτό φαντάζομαι δεν θα αρέσει. Το σίγουρο είναι. Ήδη αντιδράσαν στην περίπτωση, όχι έντονα, αλλά ήδη συζητήσαν για το θέμα των 12 μιλίων στη Δυτική Ελλάδα, στα Επτάνησα κλπ. Τα οποία έχει γίνει. Πάντως, όπως το θυμάμαι, έχουν έρθει, έχουν γίνει κάποιες πρώτες έρευνες εδώ και έχουν δείξει πολύ μεγάλα κοιτάσματα αερίου. Μάλιστα, θυμάμαι και ένας καθηγητής
Μας έλεγε ότι θα γίνουμε μύριδες εδώ στην Ιερά Πέτρα, καταλαβαίνετε, να βαρχέ μου. Οπότε πρέπει να μας έχετε κι εσείς από κοντά. Λοιπόν, δεν θέλω, ναι, θέλω να πάμε λίγο και στον Πούτιν. Ακριβώς αυτή ήταν η ερώτησή μου. Ακριβώς. Γιατί δημιουργούνται εξελίξεις οι οποίες βλέπουμε σε πολλά επίπεδα το πρόβλημα και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια. Και εκτός από τις ενέργειες οι οποίες γίνανε και από την πλευρά η οποία κατηγορείται από την Ρωσία ότι έγιναν την πλευρά της Ουκρανίας, αμφισβητείται αυτό. Υπάρχει και μια επικίνδυνη κλιμάκωση του ΝΑΤΟ που ουσιαστικά στη Βαλτική και στη Βόρεια Θάλασσα έχει μια ιδιαίτερη παρουσία στρατιωτική. Ναι. Πού το πάμε τώρα εκεί, ναι, πού πάει αυτό? Ξέρετε, αμέσως μόλις έγινε το ζήτημα των επιθέσεων στην γέφυρα της Κρυμαίας, αλλά και άλλες επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος, ο Πούτιν θέλησε να περιορίσει το πεδίο των επιχειρήσεων στο βαθμό που μπορεί να το ελέγξει. Διότι αν επεκταθεί το πεδίο των επιχειρήσεων, μιλάμε για τεράστιες εκτάσεις. Έτσι. Αυτό που έχει καταλάβει ήδη η Ρωσία αυτή τη στιγμή είναι πάνω μεγαλύτερο από την Ελλάδα, από την Ελλάδα. Θέλοντας λοιπόν να περιορίσει το πεδίο των επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο χώρο που έχει καταλάβει, και οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι. Δεν έχει αρκετό στρατό εκεί για να μπορέσει να υποστηρίξει τη σταθεροποίηση. Και αφετέρου η Ουκρανία αυτή τη στιγμή που είναι μεγαλύτερη σε αριθμό και εκπαιδευμένη πλέον από δυτικό κόσμο και με καινούρια όπλα, πραγματικά αρχίζουν και συνιστούν απειλή για την Ρωσία για το αν θα μπορέσει να κρατήσει αυτά τα εδάφη. Θέλοντας λοιπόν να το περιορίσει, τι κάνει? Διευρύνει τα στρατηγικά χτυπήματα και λέει: μην με προκαλείτε σε άλλα και διευρύνετε το πεδίο. Γιατί θα χρησιμοποιήσω και στρατηγικούς βομβαρδισμούς, αλλά και στρατηγικά όπλα που είναι τα οποιαδήποτε πυρηνικά, τακτικά πυρηνικά όπλα. Και πραγματικά σε αυτό βάζει και το παιχνίδι και τη Λευκορωσία. Δηλαδή δυνητικά λέει ότι κοίτα, αν συνεχίσετε αυτού του είδους να διευρύνετε το πεδίο, θα μπει και η Λευκορωσία στο παιχνίδι. Σε αυτή λοιπόν τη λογική, προσπαθώντας να ελέγξει τους Ουκρανούς, ήταν φυσικό να αντιδράσει το ΝΑΤΟ. Διότι το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή ενισχύει την Ουκρανία όχι μόνο για να αντεπιτεθεί στα συγκεκριμένα πεδία που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι, αλλά και να μεταφέρει και το πρόβλημα και μέσα στη Ρωσία, για να αρχίσει να δημιουργεί κοινωνική αναταραχή για να εναντίον του Πούτιν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε ένα παιχνίδι τώρα, αλλάζει το πεδίο αντιπαράθεσης. Δεν είναι μόνο στο πεδίο που έχει καταληφθεί, αλλά αρχίζουν και μπαίνουν και νέου είδους απειλές και νέου είδους προκλήσεις. Και ήδη είδαμε τον Πούτιν αντιδρά με αυτόν τον τρόπο που αντέδρασε, δηλαδή κάνοντας στρατηγό τον Καντήροφ. Υπάρχουν τα σενάρια ότι ο στρατηγός στα τακτικά πυρηνικά όπλα και όχι στα αυτά τα πυρηνικά όπλα που θα ήταν ένα τρομερό πρόβλημα για όλο τον πλανήτη να χρησιμοποιηθούν. Δεν χρειάζονται την προεδρική εντολή για να χρησιμοποιηθούν. Πιστεύονται ότι όλα αυτά θα συνετελέσουν στο να τραβήξει ακόμα πιο μακριά αυτή η ιστορία και όλη η Ευρώπη είναι ανέτοιμη, προφανέστατα, γιατί συζητάει χωρίς αποτέλεσμα να αντιμετωπίσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Έχετε δίκιο, είναι πολύ εύστοχο αυτό και μην κρυβόμαστε στο δάχτυλό μας. Η χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για όλο το δυτικό κόσμο. Πώς θα το εκλάβει? Θα το εκλάβει σαν μια τακτική ενέργεια στο πεδίο περιορισμένου εύρους, ή θα θεωρήσει ότι είναι μια πυρηνική προσβολή και θα πρέπει να απαντήσει τουλάχιστον με τον ίδιο τρόπο? Και τι θα κάνει? Θα δώσει τακτικά πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία, γιατί αν πάει και τα ρίξει το ίδιο εκεί στην περιοχή, τότε θα εκλειφθεί ότι εμπλέκεται άμεσα. Να μην σας πω ότι αν δώσει και στην Ουκρανία τακτικό πυρηνικό όπλο, τότε ενδεχομένως η Ρωσία να το κλιμακώσει και να αρχίσει να μιλάει για στρατηγικά πυρηνικά όπλα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η διαχείριση της πιθανότητας να πέσει ένα τακτικό πυρηνικό όπλο είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση για όλο τον κόσμο και γι' αυτό επιμένω. Ενισχύουμε την Ουκρανία, ναι, την ενισχύουμε να μπορέσει να αντισταθεί και να μην είναι τελείως αδύναμη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αλλά πρέπει αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε να ξεκινήσει μια ειρηνευτική διαδικασία. Και υπάρχουν εχέφρονες που το λένε. Πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να συζητάμε, να βρούμε τρόπο με τον οποίο να υπάρχει μια έντιμη διέξοδος για την Ουκρανία και να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Ο λόγος που απέχει από όλη αυτή, γιατί ουσιαστικά απέχει από όλη αυτή τη διαδικασία η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει αφαιθεί αυτές οι όποιες ενέργειες να είναι μεταξύ του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ρωσίας. Γιατί βλέπουμε ότι αυτό είναι το τρίγωνο που δεν συζητά προφανέστατα, αντιπαρατίθεται, και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να σώσει τα απόνερα τα οποία αυτή τη στιγμή την πνίγουν. Ναι, εδώ τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα μεγάλο ζήτημα πολιτικής απόφασης και γι' αυτό επιμένω ότι το σημαντικότερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν είναι οι στρατιωτικές δυνατότητες. Τις έχει αυτές. Μπορεί να τις συνθέσει ό,τι ώρα θέλει
Όμως δεν υπάρχει πολιτική απόφαση συνένεσης. Γιατί όλες οι ανατολικές χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ είναι αναφανδόν ενταγμένες στην αμερικανική αντίληψη εντός του ΝΑΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποιο βαθμό έχει αντίθετα συμφέροντα με αυτά των Ηνωμένων Πολιτειών. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, θέλοντας να ελέγξουν και τις σχέσεις Γερμανίας-Ρωσίας που τις θεωρούν κλειδί στην όλη εξέλιξη των πραγμάτων, έχουν πολλούς υποστηρικτές στο να μην υπάρχει από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης μια πρωτοβουλία για διέξοδο. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να μην θέλουν να συζητήσουν με τον Πούτιν, αν και τώρα τελευταία ο Μπάιντεν είπε ότι θα συζητήσω με τον Πούτιν, προσέξτε, δεν θα συζητήσει για το παγκόσμιο πρόβλημα, θα συζητήσει για την απελευθέρωση της Αμερικανίδας μπασκετμπολίστριας. Μα τι φαρισαϊσμός είναι αυτός τώρα? Προφανώς. Δεν μιλάμε για τις εκατόμβες θυμάτων και θα μιλήσουμε μόνο για την Αμερικανίδα που συνελήφθη. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και οι Αμερικάνοι θα ήθελαν να ξεκινήσει μια τέτοια συζήτηση, αλλά να μην φανεί ότι υποχωρούν. Και εφόσον ο Ζελένσκι συνεχίζει να είναι ανένδοτος και να λέει δεν το συζητάω, δεν τους δίνει και τη δυνατότητα να σκεφτούν ότι μπορεί να ξεκινήσει μια συζήτηση. Έχει ανοίξει όμως και μια πόρτα διαφυγής στη Γερμανία από την διαδικασία ουσιαστικά της προσέγγισης προς Ρωσία και της πίεσης από Αμερική, με τα 200 δισεκατομμύρια που ουσιαστικά παρέχει στο γερμανικό λαό για την ενεργειακή κρίση. Δηλαδή παρατείνει το ευρωπαϊκό πρόβλημα, απλά το δικό του το κομμάτι που είναι η Γερμανία το λυτρώνει με κάποιο τρόπο, και βλέπουμε και τον Σόιμπλε να μας λέει για διπλά πουλόβερ. Εντάξει, ναι, αυτό ήταν φοβερό. Είναι ακριβώς επειδή οι κοινωνίες ευρωπαϊκές, που είναι δημοκρατικές κοινωνίες γενικά, θα αντιδρούν σε όλο αυτό. Και είναι σίγουρο ότι αν αρχίσει και μπαίνει ο χειμώνας και αρχίζει ο κόσμος και κρυώνει και υπάρχουν τεράστια προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία γιατί δεν θα υπάρχει ενέργεια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μπαίνει σε ένα τεράστιο δίλημα με τρομερές ανθρωπιστικές και οικονομικές επιπτώσεις. Προσπαθεί λοιπόν αυτό να το απαλύνει, προσπαθώντας να κερδίσει χρόνο, ελπίζοντας ότι η εσωτερική αντίδραση στη Ρωσία θα αυξηθεί, ότι τα διέξοδα του Πούτιν στο πεδίο θα μεγαλώσουν και ότι δεν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα και άρα με συμβατικό τρόπο και την ενίσχυση των Ουκρανών οι Ουκρανοί θα μπορέσουν να αποκαταστήσουν σε κάποιο βαθμό το εδαφός τους, ώστε να πάνε μετά σε μια ευπρεπή διαπραγμάτευση. Συνοψίζοντας τώρα σχετικά και με τα ελληνοτουρκικά και με τα ενεργειακά τα οποία έχουν προκύψει από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, να ανησυχούμε τα αποτελέσματα του Κισαία τα οποία θα προκύψουν, τα συμπεράσματα κατά το ένα μέρος, να ανησυχούμε για το κομμάτι, όπως ανέφερε και πολύ σωστά η Μαρία Τζαγκαράκη, το ενεργειακό τώρα από κάτω από το Λασίθι, και το τρίτο είναι, βλέπετε να σέρνει, όπως το έχει πει πολύ σωστά η Μαρία, να σέρνει πολύ αυτή η ιστορία ενεργειακά με τον πόλεμο αυτόν, ή βλέπουμε κάπου να υπάρχει ένα τέλος, όχι πολύ σύντομα, αλλά να βρίσκεται κάπου στην ορατότητά μας πια? Κοίταξε, στο ενεργειακό δεν νομίζω θα λυθεί εύκολα. Αντιθέτως, θα αυξηθεί όχι μόνο για λόγω της έλευσης του χειμώνα, αλλά λόγω ότι θα πρέπει να επιλέξουν οι χώρες αν θα στρέψουν το ενεργειακό τους απόθεμα στην παραγωγική διαδικασία, δηλαδή να μπορέσει να ζήσει οικονομικά ο κόσμος και οι επιχειρήσεις, ή αν θα το στρέψουν στο να ζεσταίνεται ο κόσμος και να έχουμε κατανάλωση ενέργειας σε άλλα πράγματα. Αναγκαστικά λοιπόν θα μπουν περιορισμοί. Το δεύτερο που θέσατε για το θέμα του Κισαία, πιστεύω ότι το Κισαία δεν θα βγει με τελικές αποφάσεις. Το Κισαία θα βγει με μια πρόθεση αποφάσεων για να διερευνήσει, να δει τι γίνεται, πιθανόν να ακούσουμε κάποια πράγματα για τις μελλοντικές ενέργειες που σκεφτόμαστε να κάνουμε. Μου δίνει την εντύπωση δηλαδή ότι θα είναι μια έμεση προσέγγιση, βλέποντας και κάνοντας. Μάλιστα. Το μέχρι τώρα ακριβώς που συνεχίζουν. Ναι, ακριβώς. Και το ουσιαστικό τώρα, μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, η Ελλάδα θα μπορέσει να αντέξει όλο αυτό το κύμα το οποίο του εξελίσσεται στην κλίμακα και γύρω από μας, αλλά και στο γενικότερο παγκόσμιο επίπεδο, γιατί βλέπουμε ότι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος είναι ένα παγκόσμιο δεδομένο, επηρεάζει όλες τις χώρες, πόσο μάλλον η δικιά μας που έρχεται μετά από τόσα χρόνια κρίσης? Κοίταξε, το γεγονός ότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει, ότι παρά τις επιδοτήσεις τα προβλήματα δεν λύνονται, δηλαδή έχει επιλέξει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή όχι το πλαφόν αλλά την επιδότηση. Το γεγονός ότι οι δικές μας είμαστε ήδη επιβαρημένοι με το χρέος που έχουμε, θα αυξήσει λίγο την οικονομική
τις οικονομικές δυσκολίες της χώρας μας. Όμως είμαστε τυχεροί σε ένα σημείο ότι η περιοχή μας δεν έχει τα κρύα και τις ενεργειακές απαιτήσεις που έχουν οι βόρειες χώρες. Σίγουρα. Δηλαδή, με τον Α ή Β τρόπο, και επειδή είμαστε ένας λαός που είναι αρκετά έξυπνος και ευέλικτος, θα ψάξουμε και θα βρούμε τρόπους για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Όμως το μεγάλο πρόβλημα θα είναι σε αυτές τις χώρες και κυρίως στην Ουκρανία, γιατί αν τους κλείσει τελείως το ενεργειακό, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε είτε να φεύγει κόσμος, είτε πολλοί άνθρωποι να πεθαίνουν από το κρύο. Ακριβώς. Βέβαια, εμάς μπορεί να μας επηρεάσει τη βιομηχανία, κάτι το οποίο στηρίζει κατά κάποιο τρόπο αυτή τη στιγμή, με οποιοδήποτε τρόπο, για να μπορέσει ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος να μπορέσει, και η μικρομεσαία επιχείρηση αλλά και η μεγάλη επιχειρηματικότητα, το αύριο που μπορεί να χτιστεί, για να μην υπάρξουν τα προβλήματα της επιστημιστικής κρίσης, η οποία είναι εδώ. Έχετε δίκιο, έτσι είναι. Και γι' αυτό μπαίνουμε σε μια εποχή αμοιβαίων συμβιβασμών. Δηλαδή, και πιστεύω ότι αυτές ακριβώς οι δυσκολίες που θα υπάρξουν θα υποχρεώσουν πολλές κυβερνήσεις να κάνουν ορισμένα βήματα συμβιβασμού. Και ελπίζω ένα από τα βήματα συμβιβασμού να είναι να ξεκινήσει η ειρηνευτική διαδικασία. Μακάρι. Από το στόμα σου και του Θεού τώρα, του Πούτιν, του Μπάιντεν, ταυτή, όπου θέλετε. Να βαρχέ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε μια όμορφη ημέρα και ευχαριστούμε ιδιαιτέρως που δεν μας, όποτε σας καλέσουμε, είστε εδώ. Είναι άμεση η αποδοχή σας και πραγματικά οι γνώσεις οι οποίες αποκτούμε όλοι μας, να καταλάβουμε.